φυσικά. Να πούμε όμως την καλησπέρα μας στο φίλο του Σάκη του Αρσενίου, τον Μιχάλη. Να μπει στο παρεάκι μας για να δούμε από το χθεσινό επεισόδιο τις στιγμές του Συμβουλίου που μονοπολεί το ενδιαφέρον και την προσοχή. Μιχάλη μου, γεια σου. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Παρακολουθείς, θέλουμε και το σχόλιο σου και βεβαίως να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον Σάκη. Πάμε να το δούμε παρεούλα μαζί και να τα σχολιάσουμε, ναι. Σε ψηφίζω, γιατί σε έχω διακρίνει ότι ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι στην Καλύβα προς όλους, αλλά ιδιαίτερα στη Μιριέλα και στον Τάκη, δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνη. Η ψήφος μου είναι ξεκάθαρα αγωνιστική. Σε ψηφίζω γιατί θεωρώ τα κορίτσια μας πάρα πολύ ικανές και από τα αγόρια είσαι ο μόνος που δεν έχω έρθει πολύ κοντά. Σε ψηφίζω γιατί από την πρώτη στιγμή έδειξες αντιπάθεια στο πρόσωπό μου. Ο Σάκης με 5 ψήφους είναι ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση από την ομάδα των διασύμων. Θεωρείς ότι η ψήφισή σου απόψε είναι άδικη? Θα μπορούσα να την πω και μιλημένη, γιατί δεν θεωρώ ότι είμαι ο πιο αδύναμος στο κομμάτι το αγωνιστικό. Νομίζω ότι είναι στρατηγική, καθαρά. Από αυτή την ψηφοφορία καταλάβαμε ότι υπάρχει μια ομάδα η οποία έφτιαξε αυτή την ψηφοφορία. Το παράπονο μου είναι όταν κλείνουν οι κάμερες, κάποιοι παίχτες μου φέρονται λες και δεν υπάρχω καν. Εγώ είμαι μόνος μου λοιπόν εδώ. Λίγοι είναι αυτοί που με έχουν πλησιάσει και να με κάνουν να αισθανθώ όμορφα. Όταν συμμετέχουν σε κάποια συζήτηση και πάγω κοντά να μιλήσω, ξαφνικά ή σταματάνε να μιλάνε ή κάπου απομακρύνονται. Ο Άρης, ο Απόστολος, η Ναυσικά και ο Σάκης. Νιώθω αποκομμένος. Και ούτε δέχομαι όταν δεν μου μιλάει κάποιος να με πλησιάζει 2 μέρες και να προσπαθεί να με κάνει να αισθανθώ ωραία. Δεν μου αρέσει αυτό. Με τον Τάκη η Γαραγκούνια δεν έχω απολύτως τίποτα. Αν φωτογραφίζει εμένα όσον αφορά για το του κάνω τα καλά μάτια από την πρώτη μέρα που μπήκα μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα που μιλάμε. Δεν είπα την πρώτη μέρα, Σάκη. Μιλάω. Είπα από χθες. Σε παρακαλώ. Εγώ είμαι ίδιος. Να λες αυτά που λέω όμως. Εγώ είμαι ίδιος. Δεν έχω ανάγκη να κάνω ούτε τα καλά μάτια σε κάποιον, ούτε να κρύψω και τίποτα σε κάποιον. Ο καθένας έχει το παρεάκι του εδώ πέρα και έναν άνθρωπο που τα λέει περισσότερο. Ό,τι έχω να πω παντελονάτα το λέω ευθεία. Και αγωνιστικά είπα, και αγωνιστικά. Και επειδή με έκανες να αισθανθώ άσχημα κάποια στιγμή, γι' αυτό η ψήφος μου ξεπέρασε και λίγο το αγωνιστικό κομμάτι. Επειδή με προσβάλλει, είπε μία ατάκα ο Τάκης, τον είπε κάποιος κουλό. Επειδή χτύπησε το χέρι του. Και γύρισα και είπα ότι με πείραξε αυτό. Πάλι το κάνει. Αυτό το κάνει καθαρά για να πικάρει την ομάδα των μπλε. Είμαι σίγουρος ότι ποτέ δεν θα το έλεγε κανένας αυτό. Αυτοί που με ξέρουν έξω γνωρίζουν ότι είμαι μέλος σε οργανισμό για ευπαθείς ομάδες. Έχω φίλο ανάπηρο και τον βοηθάω, είναι προσωπικός μου φίλος. Ποτέ δεν θα ήθελα να θίξω ευπαθείς ομάδες. Δεν θα μπορούσα να συγκαλύψω ποτέ κάτι τέτοιο όταν έχει ακουστεί σε 7 εκατομμύρια κόσμο. Επειδή μιλάς για παντελόνια. Κατάλαβες. Μιλάς για παντελόνια. Ξύπνησα, Γιώργο, ξύπνησα. Και αλήθεια με πόνεσε, αλλά με απελευθέρωσε, με λύτρωσε. Διότι συνειδητοποίησα ότι υπήρξαν άνθρωποι που λέγανε ότι είναι φίλοι μου και πίσω από την πλάτη μου στείνανε το λάκκο μου, με κοροϊδεύανε. Αναφέρομαι στον Άρη, στον Απόστολο και στον Σάκη. Εγώ κοιμόμουν, προσπαθούσα να κοιμηθώ και είχε καταφέρει να με πάρει ο ύπνος με ροχαλιτά. Και είπα, σας παρακαλώ ρε παιδιά, σας παρακαλώ, κατάφερα να κοιμηθώ με τα ροχαλιτά. Μη μου το κάνετε αυτό. Άκουσα χαμηλόφωνα τον Άρη να λέει, θα σου λέγα εγώ τώρα τι θα σου κάνουμε, αλλά είχε χάρη. Ψιθυριστά. Δεν έχεις κορίτσι μου, έχεις παραστήσεις. Ψιθυριστά, δεν έχω καθόλου παραστήσεις. Εγώ ξέρω ότι έχει χαθεί ο σεβασμός. Να πω στο φίλο μου τον Τάκη, γιατί έχει ξεχαστεί, ότι είναι εδώ πέρα μια εβδομάδα. Και ο Σάκης. Να μ' αφήσεις να μιλήσω, σε διέκοψα από γιατί κάπου. Γιατί ο Σάκης είναι εδώ μια εβδομάδα. Μη μου μιλάς εμένα ειρωνικά όμως. Δεν μιλάω ειρωνικά. Ο Τάκης, όταν μιλάμε για κάτι προσωπικό, δεν είναι εύκολο έναν άνθρωπο που τον μια εβδομάδα να τον εμπιστευτείς για προσωπικά σου θέματα. Και γι' αυτό μπορεί να κόβει η κουβέντα. Όχι ότι συζητάμε κάτι για εκείνον και το κόβουμε. Να το ξεκαθαρίσω ότι η εμπιστοσύνη κερδίζεται με το χρόνο. Να πω στη Μιριέλα και να ξυπνήσει λίγο η Μιριέλα, γιατί κοιμάται κανονικά. Ναι, ναι. Να ξυπνήσει να θυμηθεί τα στατιστικά που είχες πει ότι ήταν τελευταία. Γι' αυτό και ψήφισα τη Μιριέλα. Και δεν έχω πει ποτέ αυτό που λέει. Και μακάρι να έχει γραφτεί κάτι τέτοιο αν το έχω πει. Δεν το έχω πει ποτέ, το θα σου λέγα εγώ τι θα σου κάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πει και η κολλητή της Ναυσικά. Λοιπόν, είναι πολλά τα μέτωπα που έχουν ανοίξει. Θέλω να δώσω το λόγο πρώτα στο Μιχάλη, να μας πει πώς του φάνηκε χθες ο Σάκης, ο οποίος, από ό,τι καταλαβαίνουμε με τις 5 ψήφους, ξεκάθαρα φαίνεται αν είναι αρεστός ή σε τι βαθμό, εν πάση περιπτώσει, στην ομάδα. Καταρχήν, χαίρομαι που μιλάω μαζί σας. Και εμείς. Χαίρομαι που είστε καλά. Λοιπόν, εκεί πέρα έχει ξεσπάσει ένα θεματάκι. Ο Σάκης μπήκε τώρα. Βλέπουν ότι έχει δυναμικότητα σαν παίκτης. Νιώθουν μια αδυναμία οι προηγούμενοι παίχτες ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφιστούν για διάφορες συμπεριφορές από αυτά που έχουν γίνει στο παρελθόν.
και αναγκαστικά κάποιον πρέπει να βγάλουν μπροστά σαν προτινόμενο. Όταν ο Σάκης λοιπόν ξέρουν ότι έχει μια μεγάλη δύναμη από έξω λόγω της επειδή είναι δημοφιλής, θα προσπαθήσουν να τον βγάλουν από το παιχνίδι όσο πιο γρήγορα μπορούν, έτσι ώστε να μην μπορέσει να αποδείξει ούτε στο μέγιστο τις ικανότητες του αγωνιστικά, αλλά ούτε επίσης να δυναμωθεί σε θέμα κοινού στο survival. Τώρα μιλάς ως φίλος, Μιχάλη. Θέλω να μιλήσεις, θέλω να μου πεις αν μιλάς αντίστοιχα, θα μπορούσες να μιλήσεις αντίστοιχα και ως απλώς τηλεθεατής, που δεν γνωρίζει τον Σάκη Αρσενίου, απλά παρακολουθώντας έναν άνθρωπο ασχέτως της ιδιότητάς του και της δημοφιλίας του, εν πάση περιπτώσει και σε τι βαθμό υπάρχει εκείνη, ως συμπαίκτης, ως ένας αγωνιστικός ή σε τι βαθμό παίκτης γενικότερα. Είναι η ίδια η άποψή σου? Γιατί καταλαβαίνω το συνέστημα μοιραία επηρεάζει. Υπερτερεί κιόλας. Κοίτα, να σου πω με πλήρη ειλικρίνεια πώς το βλέπω εγώ. Επειδή είμαι ένας άνθρωπος γενικά στη ζωή μου, σε όλα μου και πάντα όταν έλεγα κάτι πολλές φορές παρεξηγείται, γιατί η αλήθεια πολλές φορές είναι δύσκολη για τον άλλον να την ακούσει. Και επειδή ο Σάκης παρατηρώ και στο παιχνίδι, μέσα από αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποια επαφή με τον Σάκη λόγω του που είναι στο παιχνίδι, παρατηρώ ότι πράττει εντελώς ειλικρινέστατα απέναντι προς όλους τους παίχτες και αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να έρθει σε αντιπαράθεση με τον καθένα όταν υπερασπίζει το δίκαιο και όχι το προσωπικό σου μόνο συμφέρον. Εντάξει, γιατί τον είδαμε όμως. Το προσωπικό του, αν έβλεπε μόνο το προσωπικό του συμφέρον, σίγουρα στην κάλπη δεν θα ψήφιζε την Μιριέλα. Θα ψήφιζε τον Τάκη, αν είχε κάποιο προσωπικό πρόβλημα με τον Τάκη, γιατί το βλέπει εντελώς αγωνιστικά. Όταν έχουμε μια κάτια η οποία έχει 23 αγώνες και 7 νίκες και δεν μιλάει κανείς για αυτό και δεν λένε ότι θα ψηφίσουν αγωνιστικά, ψηφίζεται σαν αγωνιστικά και όχι με κάποιο άλλο κίνητρο. Μιχάλη μου, να σου πω κάτι. Επειδή αναφέρθηκες ότι είναι ένας παίκτης όπου είναι δημοφιλής και όλα αυτά, κοίταξε να δεις. Ο κόσμος τον ξέρει το Σάκη μέσα από τη δουλειά του. Τώρα, το αν είναι αγαπητός στον κόσμο και όλα αυτά, επίτρεψέ μου να σου πω ότι ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ λίγο το διάστημα και είναι η πρώτη φορά κιόλας που τέθηκε και στον τάκο που λέμε. Και είναι και άλλα οπότε, τα κριτήρια. Εκεί θα φανεί λίγο αν όντως πραγματικά νομίζω και τα παιδιά μέσα θα δουν κάτι τέτοιο. Απλά το ξέρουμε, όλοι το ξέρουν και τα παιδιά. Πρώτον. Δεύτερον, θεωρώ ότι μπήκε λίγο επιθετικά ο Σάκης μέσα στο Survivor. Τώρα, δεν έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου αν αυτό έχει να κάνει επειδή έχει μπει από τους τελευταίους παίκτες, κάτι που μοιραία σε βάζει μια συνθήκη να θες να ξεχωρίσεις, γιατί έχουμε δει πολλούς παίκτες στο παρελθόν που αν δεν ενσωματωθούμε την ομάδα. Φεύγουν, γιατί ψηφίζονται ως εξυλαστήρια θύματα κατά ακριβώς. Φοβάμαι λοιπόν, μην είναι κάτι τέτοιο. Και γιατί έχω δει και μια πολύ έτσι, να το πω σε εισαγωγικά, επιθετική στάση προς τον Τάκη. Αυτό, προς τον Τάκη, που θεωρώ λίγο τα τεταμένα τα νεύρα και του Τάκη και του Σάκη, χωρίς να υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος. Σαν να είναι έτοιμοι. Σαν να υπάρχει κάτι. Σαν να είναι έτοιμοι. Από αυτά που έχουμε δει, το ξαναλέω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει τέτοιο τεταμένο κλίμα. Εντάξει, είναι ισχυρές προσωπικότητες. Φαντάζομαι ότι αυτός είναι ο λόγος, παιδιά. Τώρα δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου, Μιχάλη μου. Η δική μου οπτική γωνία, έτσι όπως το βλέπω. Εγώ προφανώς και συμφωνώ, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι ότι ο Σάκης μπήκε μέσα διαβασμένος και δεν μπήκε με σκοπό να είναι επιθετικός. Εννοώ να είναι επιθετικός. Γι' αυτό, αν ήταν έτσι, θα το είχε κάνει με όλους τους. Θα το είχε κάνει με όλους τους παίκτες. Θα ήταν επιθετικός με όλους τους παίκτες και όχι μόνο με τον Τάκη. Δεν είναι. Καλά, καμιά φορά τα κοκόρια που λένε οι πιο ισχυρές προσωπικότητες. Τώρα, για παράδειγμα, επειδή το αναφέρατε κι εσείς, προφανώς και ο Τάκης είναι μια ισχυρή προσωπικότητα και δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό γι' αυτό. Αλλά από τη στιγμή όμως που και ο ένας και ο άλλος έχουν μια ισχυρή προσωπικότητα, λογικό είναι να υπάρχουν εντάσεις μεταξύ τους, γιατί ο καθένας υπερασπίζεται το δίκαιο από τη δική του. Μιχάλη, να σε ρωτήσω κάτι. Μιας και παρακαλώ. Το Σάκη, εγώ τον γνωρίζω επαγγελματικά και συνήθως σε εμάς τους ανθρώπους του ραδιοφώνου, οι καλλιτέχνες δείχνουν και τον καλύτερο εαυτό τους, οπότε δεν μπορώ να έχω εγώ το κριτήριο. Ήθελα να σε ρωτήσω γενικά, σαν άνθρωπος, μιας και είσαι φίλος του. Είναι λίγο επιθετικός, γιατί σε ρωτάω, γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση χθες στην ψηφοφορία. Κάθε χαρτί που άνοιγε με το όνομά του, τον είδε ότι κοίταγε πάρα πολύ ενοχλημένος στους υπόλοιπους. Και εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση. Γενικά δηλαδή θυμώνει εύκολα, θέλω να πω. Κοίταξε να δεις, ο Σάκης δεν είναι ότι θυμώνει εύκολα, απλά πάντα υπερασπίζεται το δίκαιο και πάντα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να σου μιλήσει ευθέως για οτιδήποτε συμβαίνει. Το δίκαιο ο κάθε άνθρωπος ο οποίος θα ήταν στη θέση του, πίστεψέ μου ότι θα ήταν το ίδιο ενοχλημένος από τη στιγμή που ακούει από μια ομάδα ότι θα ψηφίσουν αγωνιστικά. Εδώ έδειξε να νιώθει θυγμένος όμως, σαν αφήχτηκε. Εντάξει, μέσα στο παιχνίδι είναι οι ψηφοφορίες, αναπόφευκτο.
Ναι, σίγουρα. Αλλά, όταν όμως μιλάμε ότι θα ψηφίσουν αγωνιστικά, ο καθένας και εγώ να ήμουνα, θα περίμενα να ψηφιστεί κάποιος αγωνιστικά. Εσύ πριν μπει στο παιχνίδι, γνώριζες ποιους παίκτες συμπαθεί και πιστεύεις ότι μέσα στο παιχνίδι μπορεί να έχει επηρεάσει τον Άρη Σοϊλέδη και αν του κάνει καλό ότι είναι μαζί και είναι φίλοι μέσα σε ένα reality? Καταρχήν, ο Σάκης, όταν του είχα γίνει η πρόταση, γιατί του είχε γίνει η πρόταση από την αρχή του reality, άσχετα ότι άργησε να πάει για να μπει, δεν γνώριζε ότι θα είναι ο Άρης ο Σοϊλέδης μέσα. Δεν είχε με κάποιο παίκτη κάποια αντιπαράθεση, γιατί και ο Σάκης είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος όταν υποστηρίζει κάποιον ή όταν έχει κάτι δεν του αρέσει, σίγουρα θα τον εβάσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του λογαριασμού του. Δεν είχε θέμα με κάποιον παίκτη. Άρα λοιπόν δεν πήγε μέσα με σκοπό να τσακωθεί με κάποιον και σίγουρα δεν πήγε με σκοπό να χαλάσει την εικόνα του προς τα έξω. Αλλά σίγουρα. Καμιά φορά θέλω να βάλουμε και στην κουβέντα μας τη Μέρη, να μας πει και εκείνη από τη δική της ματιά, όχι ως φίλη κάποιου, ως απλός παρατηρητής, πώς βλέπει τη στάση. Ως τηλεθεατής, αυτό το οποίο βλέπω εγώ. Σίγουρα ο Σάκης Αρσενίου δεν ψηφίστηκε επειδή είναι δημοφιλής και επειδή φοβήθηκαν αυτό. Ψηφίστηκε επειδή έγινε μέρος μιας παρέας και μία μερίδα κοριτσιών, ατόμων τέλος πάντων, ήθελαν να σπάσουν αυτή την παρέα. Ναι. Εντελώς στρατηγικά το ψηφίσανε. Επίσης, νομίζω ότι μπήκε πάρα πολύ ενημερωμένος και είναι λογικό, γιατί παρακολουθούσε το παιχνίδι. Που σημαίνει ότι ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι η απόλυτη πρωταγωνίστρια ήταν η Μιριέλα στην αρχή του παιχνιδιού. Ναι. Άρχισε σιγά σιγά η προσωπικότητά της να αποδομείται. Συνεπώς, το μετέφερε αυτό. Οπότε όλη η παρέα, δηλαδή ο Απόστολος, ο Άρης, συναυσικά. Πολύ σωστά. Όλη η παρέα άρχισαν να προβληματίζονται, γιατί είναι ένα παιχνίδι εντυπώσεων κυρίως. Και θα συμφωνήσω και με τη Μάρτζη σε όλα όσα είπε προηγουμένως. Ναι, μεν πεινάνε, ναι, μεν θέλουν να κερδίσουν τους μαχητές, αλλά θέλουν να έχουν μια καλή και καθαρή εικόνα προς τα έξω. Επομένως, λίγο είναι σαν να μαζεύτηκαν ως προς τη Μιριέλα και αυτό ακριβώς έκανε τη Μιριέλα ξανά πρωταγωνίστρια στο χθεσινό επεισόδιο. Καλά, Μέρη μου, να σου πω κάτι. Δεν είναι ότι ξαφνικά η άλλη υποομάδα των διασύμων αγάπησε τη Μιριέλα. Ακριβώς. Οποιοδήποτε και να ήταν ή οποιαδήποτε να ήταν και στη θέση της Μιριέλας, θα ήταν πολύ εύκολο, να μου επιτραπεί τη λέξη, θύμα σε εισαγωγικά, το να το πάρει άλλη στόχος, η άλλη ομάδα, έτσι ώστε να μπορέσει να σπάσει αυτή την κλίκα. Σας ακούω τόσο να πούμε και κάτι έτσι. Κάνεις υπομονή, Χάρη. Καλή υπομονή. Καλή υπομονή, γιατί θα σκάσω. Λοιπόν, καταρχήν, είναι η δεύτερη φορά, δεν ξέρω τι έχουν πάθει αυτά τα παιδιά σε αυτό το reality, είναι η δεύτερη φορά που κάνουν το χειρουργείο της, όπως το είχε πει η Πελαγία και τα κορίτσια, μπροστά στην κάμερα και πάνε μετά στο κοινό. Στο συμβουλίο. Λες και εκεί, εμείς δεν είμαστε κοινό την ώρα που το κάνουν στη ζούγκλα. Πάνε μετά στο συμβούλιο, λες και αλλάζει κάτι εκεί και λένε άλλα ντάλα. Λοιπόν, εμένα με θίγει σαν άνθρωπο το να κάνω το χειρουργείο μπροστά μου και να λένε τα δικά του. Τι να πούνε, βρε Χάρη. Κάτσε, βρε. Δηλαδή να πάω στο να πω γεια σας. Μην το πούνε στην κάμερα. Και οπότε ψηφίζω αυτό. Όχι, όχι, όχι. Να σου πω κάτι. Να με κοροϊδεύουν, ρε φίλε. Όχι. Ας πούνε ότι ξέρεις κάτι. Εγώ πιστεύω ότι επειδή πώς λένε, έχουν συσπηρωθεί, το ψηφίζει για να του κόψω την πλειοψηφία. Και αυτό. Γιατί να το κάνει αυτό. Είπανε, ότι αγωνιστικά δεν είναι καλό. Ναι, είναι. Όχι, όχι, όχι. Άκουσε, μ' άκουσε. Δεν είπαν ότι αγωνιστικά. Δεν μπορεί να μου λένε, εγώ ψηφίζω αγωνιστικά. Μα είναι, δεν είναι καλό. Αγωνιστικά. Πώς δεν είναι καλό. Αν ψηφίζει αγωνιστικά, ψηφίζει το χειρότερο. Ο χειρότερο αυτή τη στιγμή είναι η Κάτια. Είναι η Κάτια. Είναι η Μυριέλα. Δεν είναι η Μυριέλα, κάνει λάθο. Η Μυριέλα είναι πολύ πιο πάνω από πέρα. Αυτή την περίοδο δεν είναι πάνω από την Ευρυδίκη. Είναι πιο πάνω. Λίγο χάρη. Άκουσα με. Και κάτι από σένα. Ναι, δεν το περίμενα αυτό. Πρώτον, γιατί να κάνεις τόσο ξεκάθαρη τη στρατηγική σου. Μα την κάνουμε. Την ίδια ώρα, όχι, γιατί αυτή τη στιγμή σου λένε ότι αγωνιστικά εμείς. Μου κοιτάς μεταξύ εμένα τους. Εμένα τα τηλεθεατή δεν μου το λένε. Μου το είπαν ότι. Με την ίδια λογική μου σπίτι. Χάρη, ειδικά από σένα δεν το περίμενα. Μα ξέρεις είσαι ένα άνθρωπο που με ενοχλεί η κοροϊδία που στην ζούγκλα κάθονται και λένε στην κάμερα ότι παιδιά λένε να κάνουμε αυτό το χειρουργείο για να γλιτώσουμε. Να μην ψηφίσουν. Που τα δέχομαι θεμητό για τα κορίτσια. Να σου προσθέσω κάτι. Με ενοχλεί ότι σου υποτιμούν την νοημοσύνη γιατί λες το ίδιο κοινό. Που σας είδα νωρίτερα να κανονίζετε, μετά μου κάνετε τσιόλου. Για να κουπάτε και το λέτε. Πείτε το, ρε παιδιά. Εγώ λέγω κάτι τέτοιο. Έχει γίνει πρώτη φορά. Είναι δεύτερη φορά. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Κάτι λέει η Μέρη.
λόγο. Εγώ νομίζω ότι καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο Χάρης. Νομίζω ότι υπάρχει στρατηγική. Απλά δεν έχουν όλοι την ικανότητα του σπίρτου Μαρτίκα να έχουν δομημένη σκέψη και λόγο και τη στρατηγική του να την κάνουν με μαστρία. Εγώ αυτό πιστεύω. Εγώ βλέπω την πράξη ότι τα κατάφερε. Νομίζω. Το αποτέλεσμα είναι θέμα. Δεν είναι θέμα μαστρία. Είναι θέμα εξυπνάδα πραγματικά. Πώς πας να πεις ότι στα παιδιά θα κάνουμε αυτό το χειρουργείο στην ψηφοφορία, λοιπόν, και το λες μπροστά στο κοινό μετά, και μετά πας στην κάλπη και λες άλλα ντάλα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα μετράει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο επιχείρημα όταν ένας παίκτης μέσα στο Survivor δεν είναι καλός αγωνιστικά. Εκεί δεν μπορείς να πεις. Ναι, αλλά μην βγεις και το πεις στη ζούγκλα. Το πιο δύσκολο να επιχειρηματολογήσεις, ξέρεις ποιο είναι, το να είναι καλός αγωνιστικά και να προσπαθήσεις τώρα να πεις κάτι άλλο. Όπως λέει και ο Κωνσταντίνος, έχει τύχει όμως άνθρωποι που ήταν καλοί αγωνιστικά να μην ήταν ωραία η συμβίωση μαζί τους στην καλύβα και έχουμε δει στο παρελθόν να ψηφίζονται αυτοί. Πες το! Δύσκολο να αιτιολογηθεί, βέβαια. Δεν τα πάμε καλά στην καλύβα. Το δεύτερο αυτό σε ενοχλεί. Σε ενοχλεί ότι υποτιμούν την νοημοσύνη σου. Αυτό δεν σε ενοχλεί. Το να έχει υπάρξει μια μερίδα ατόμων που να σου λέει ότι να είσαι αγωνιστικό. Καλός που να πρέπει να σε βοηθά να τρως και ξαφνικά να προσπαθούν να σε πείσουν ότι για κάποιους άλλους λόγους πρέπει να σε ψηφίσουν. Ναι, αυτό δεν σε ενοχλεί. Α, όχι. Δεν ψηφίσουμε. Άμα δεν τα πας καλά στην καλύβα, Μάρτζι, άμα δεν τα πας καλά στην καλύβα με τον άλλον και στον αγώνα θα τα πας καλά γιατί σφάζεστε εκεί μέσα. Οπότε καλός ή κακός, λοιπόν, θα τον ψηφίσει γιατί σου πάει τον νεύρα. Το τόσο χρησιμοποιείται από όλες τις ομάδες για να μπορέσουν όταν δεν θέλουν κάποιον να το βγάλουν στον τάκο. Ναι, βέβαια, βρε πουλάκι μου, ναι, αλλά εμένα το μεγαλύτερο μου πρόβλημα στην όλη υπόθεση είναι, για δεύτερη φορά, όπως ήμουνα με την Πελαγία και τώρα, είναι ότι δεν μπορώ να ακούω τον παίχτη να λέει τη ραδιουργία του, να οργανώνει το όλο κόλπο και καλά το κάνει. Μπράβο, να κάνει τον για να παραμείνει παραπάνω στο παιχνίδι. Δεν λέω ότι είναι κακός. Και μετά, και μετά να μου πηγαίνει στην κάλπη και να μου λέει κάτι άλλο. Εκεί μετά με κοροϊδεύει, με θίγει. Γίνεται πάρα πολλές φορές, πάντα γίνεται. Ναι, Χάρη, γίνεται πάντα. Γίνεται πολλές φορές. Δεύτερη φορά το βλέπουμε αυτό. Δεν θα σου μετρήσω όλες τις φορές που γίνεται σε reality γενικότερα αυτό. Μπροστά να το έχει κάνει εκεί και πάρα πολλές φορές και λένε άλλα. Να ρωτήσω τη Μέρη. Γίνεται, λοιπόν. Προφανώς και γίνεται, παιδιά. Δεν πέφτουν από τα σύννεφα. Δεν καταλαβαίνω γιατί είστε έκπληκτοι. Νομίζω ότι σκέφτονται πάρα πολύ το πώς θα φανεί κάτι. Αυτό σκέφτονται πάρα πολύ οι διάσημοι. Οπότε εκεί που λένε κάτι, μετά προσπαθούν να το μαζέψουν, να το μαλακώσουν. Ενώ θα ήταν πολύ πιο ωραίο να έχουν μια ξεκάθαρη συμπεριφορά, να μην τους νοιάζει και να υποστηρίζουν την αλήθεια τους και αυτό που πιστεύουν. Λοιπόν, γι' αυτό είπα για τον Σπύρο το Μαρτίκα, γιατί είναι ο μόνος που το κάνει. Νομίζω ότι το έκανε και δίκασε και χθες. Θα το δούμε και να σχολιάσουμε. Γιατί εκεί που είναι δεν κάνει.